Έχουμε αφήσει μια εκκρεμότητα που έχει να κάνει με το δώρο Χριστουγέννων, έχει να κάνει με το γενικότερο καθεστώς, μέχρι πότε πρέπει να καταβληθεί στους εργαζομένους, αν δεν καταβληθεί, τι μπορεί να κάνει ο εργαζόμενος, μπορεί να καταγγείλει, σωστά έχουμε και καταγγελίες. Πάμε να συναντήσουμε λίγο ή μάλλον να δούμε κάποια βασικά χωρία τα οποία έχουν να κάνουν με το δώρο Χριστουγέννων. Είναι μια ανάσα, κατά ψέματα, διανύουμε μια δύσκολη περίοδο. Λοιπόν, ανάσα λοιπόν το δώρο Χριστουγέννων, δικαιούνται όλοι οι μισθωτοί ιδιωτικού τομέα με σχέση εξαρτημένης εργασίας. Καταβάλλεται έως και την 21η Δεκεμβρίου και δεν επιτρέπεται να καταβληθεί σε είδος. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να καταβληθεί σε είδος. Πάμε στον κύριο Βοριά, τον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου, να τον καλησπερίσουμε. Κύριε Βοριά, πώς είστε? Καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλο και σε εσάς τους τηλεθεατές. Πολύ σωστά τα είπατε, μέχρι 21-12 και όχι σε είδος και όχι να το επιστρέψει και πίσω, αν το πει ο εργοδότης. Πόσες καταγγελίες κάθε χρόνο καλύπτουμε και εμείς, κύριε Βοριά, αναφορικά, σου βάζω το δώρο, αλλά μετά θα μου το επιστρέψεις. Έτσι είναι και καλούμε τους εργαζόμενους για άλλη μια φορά, αν έχουν τέτοια ζητήματα, να μην διστάσουν, να το καταγγείλουν. Δεν πρέπει να επιτρέψουν να παίζουν με την αξιοπρέπειά τους. Πάνω απ' όλα είναι η αξιοπρέπειά μας και δεν πρέπει να ανεχόμαστε. Αντιλαμβάνομαι ότι πολλοί εργαζόμενοι δεν θέλουν να χάσουν τη δουλειά τους, αλλά δεν γίνεται να δουλεύουμε υπό καθεστώς ομηρίας και πολλές φορές και σκλαβιάς. Θα λέγαμε ότι αυτό το πράγμα είναι απαράδεκτο και καταδικαστέο και δεν πρέπει να γίνεται και είναι και ποινικό αδίκημα. Μάλιστα. Απορία πρώτη. Πώς καθορίζεται το ύψος του δώρου, το ύψος του δώρου για τους εργαζομένους, δηλαδή κάποιος ο οποίος θέλει να υπολογίσει τι δώρο, τι χρήματα θα πάρω? Είναι ακριβώς ένας μισθός συν επιπλέον ενός μικρού ποσού που αντιστοιχεί στο 0,04% του μισθού. Δηλαδή για παράδειγμα, για να καταλάβουν οι ακροατές, αν παράδειγμα παίρνει κάποιος ένα μισθό 1.000 ευρώ, θα πάρει επιπλέον 41,66 ευρώ. Δηλαδή συνολικά 1.041,66 ευρώ. Αφορά εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα. Πάνε οι εποχές που αφορούσε και το δημόσιο βέβαια. Όλα αυτά χαθήκαν μέσα στα μνημόνια. Δυστυχώς. Γιατί εντάξει, και αυτοί είναι άνθρωποι και αυτοί πρέπει να κάνουν οι γιορτές. Και δυστυχώς αυτό που έγινε με τους δημόσιους υπαλλήλους είναι καταδικαστέο και από τον ιδιωτικό χώρο και εννοείται από το ίδιο το Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου. Μάλιστα. Αναφορικά τώρα και εκεί θέλω να εστιάσουμε και να κλείσουμε κατά κάποιο τρόπο, κύριε Βοριά, με τις καταγγελίες. Πού μπορεί να απευθυνθεί ο κάθε εργαζόμενος ο οποίος βλέπει ότι δεν του έχει καταβληθεί ή του καταβλήθηκε και λένε έλα μου το γυρίσεις πίσω? Στις 22 του μήνα έχει δικαίωμα το πρωί να το καταγγείλει στην επιθεώρηση εργασίας, να απευθυνθεί στο συνδικάτο του, να απευθυνθεί στο εργατικό κέντρο που ξέρουμε τις διαδικασίες, γιατί να σημειωθεί, κύριε Παναγιωτόπουλε, ότι είναι ποινικό αδίκημα μη καταβολή του δώρου Χριστουγέννων και επισύρει ακόμη και αυτοφόρο. Μάλιστα, είναι υποχρεωμένος μετά ποινικό αδίκημα. Οι ποινές προβλέπονται ποιες είναι? Οι ποινές τώρα αυτό είναι στην κρίση του δικαστηρίου κάθε φορά. Αλλά δεν πάβει να είναι ποινικό αδίκημα και οποιοδήποτε ποινή φυλάκιση αμαυρώνεται το μητρό του καθενός. Έτσι. Μάλιστα. Το αν είναι 3, 5, 10 μήνες με αναστολή, αυτό είναι στην κρίση του δικαστηρίου. Εμείς δεν είμαστε δικαστήριο. Θα ήθελα και ένα γρήγορο σχόλιο. Προηγήθηκε μία τοποθέτηση του Αντιπροέδρου του Σωματείου Ξενοδοχοϋπαλλήλων αναφορικά με το θέμα το οποίο έχει προκύψει με το επίδομα ανεργίας. Εκατοντάδες εργαζόμενοι, χιλιάδες εργαζόμενοι σε επίπεδο Κρήτης αναμένεται να κάνουν κατά κάποιο τρόπο μαύρα Χριστούγεννα. Να μείνουν χωρίς επίδομα. Και μας είπε ο Αντιπρόεδρος, ετοιμαζόμαστε να ανέβουμε στην Αθήνα. Κύριε Βοριά, θα ήθελα και το δικό σας σχόλιο. Κοιτάξτε τώρα, το να αφήνεις κάποιους άνεργους όπου κάνανε μια σκληρή έτσι, τουριστική περίοδο, οι άνθρωποι λιώσανε στην κυριολεξία στη δουλειά. Υπήρχε μια τεράστια εντατικοποίηση στον χώρο του τουρισμού, με μεγάλες ελλείψεις στο προσωπικό, της τάξης του 25%, δηλαδή σε ένα ξενοδοχείο που απασχολούσε 100 άτομα, με τις πληρότητες τις ίδιες το 19, φέτος δουλέψανε γύρω στα 75 άτομα. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι για να υπήρξε μια τεράστια εντατικοποίηση αυτό και είχαμε και αύξηση των εργατικών ατυχημάτων, αυτοί δεν δικαιούνται τουλάχιστον να πάρουν στην ώρα τους το δώρο Χριστουγέννων? Είναι συμπεριφορές αυτές? Και ήδη είναι πενικρό αυτό που ζητάμε και μάλιστα πιέζουμε και υποτίθεται ότι αναμένεται και μια συνάντηση με τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Το πιέζουμε
έτσι ώστε να ζητήσουμε και από τον ίδιο παράταση του Ταμείου Ανεργίας, γιατί δεν μπορούν να ζουν αυτοί οι άνθρωποι μόνο 9 μήνες το χρόνο. Αν δεν κάνω λάθος, σου το είχατε πει και σε μία έτσι κατηδίαν συνάντηση, κύριε Βουριά. Είδα εγώ ήδη προσωπικά, του το θέσαμε, όπως οι άλλοι συνάδελφοι που θα είναι μαζί. Αλλά δεν ελήφθη καμία απόφαση. Μας είπε ότι ανανεώνεται το ραντεβού για αυτό το θέμα μαζί με τα υπόλοιπα δύο, γιατί ζητάμε παράταση του Ταμείου Ανεργίας, επαναφορά του ΕΦΑΠΑΚ στην 20ετία. Μάλιστα. Και εννοείται υποχρεότητα των συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Μάλιστα. Κύριε Βοριά, να σε ευχαριστήσω πολύ. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ θερμά.